Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βλέπουν, είπαμε, τις τελευταίες λεπτομέρειες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κατεύθυνση υπάρχει και από εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κολλιού, γιατί ακούστηκε ότι ενδεχομένως υπάρξουν και χαλαρώσεις για το θέμα των παραλίων νωρίτερα από ό,τι προβλέπετε μέσα από το σχεδιασμό. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο ή όχι, αν γνωρίζετε? Κοιτάξτε, είχαν συζητηθεί διάφορα θέματα στη συζήτηση, η συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο, μεταξύ των οποίων και το θέμα των παραλίων. Δεν εντοπιστήκαμε βέβαια χρονικά. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα επιληφθεί η πολιτεία και εκεί θα πάρουν τις αποφάσεις. Ναι. Από εμάς είχαν, ας το πούμε, τη συμβουλή και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να ανοίξουν. Μάλιστα. Κύριε Κολλιού, να σας ρωτήσω. Με τα τελευταία κρούσματα που είχαμε, δηλαδή 2-1 χθες, δεν επιτρέπεται να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μέτρο? Κοιτάξτε, προχωρούμε καλά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα μας είναι πολύ ικανοποιητικά. Ναι. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι έχουμε δει διάφορες εικόνες παραχαλάρωσης των μέτρων από αρκετούς. Mm-hmm. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην εθαρρυνόμαστε τόσο πολύ και ξεχνούμε ότι ο ιός ακόμα είναι εδώ. Ναι. Σαφώς πάμε καλά. Σαφώς τα νούμερα που μας έρχονται καθημερινά είναι ενθαρρυντικά. Χτες είχαμε περισσότερα από 1.000 δειγματοληψίες, 1.200 περίπου δειγματοληψίες, ναι, που σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ αποδεκτά όρια. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το 0. Δέχομαι μέσα στις επόμενες μέρες, λέτε. Μπορεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Θέλω να είμαι επιφυλακτική, διότι ακόμα δεν έχει βρει την ισορροπία του ο κόσμος με τη χαλάρωση των μέτρων. Mm-hmm. Θα ξαναπώ ότι τώρα που χαλαρώνουν τα μέτρα από την πολιτεία, αυξάνει η προσωπική ευθύνη διατήρησης των μέτρων. Και θα πρέπει να τα τηρούμε ως να ήμασταν υποχρεωμένοι να τα τηρούμε για την δική μας ασφάλεια. Ναι. Θα πρέπει και τις αποστάσεις μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, να τηρούμε των 2 μέτρων και τους καλούς αερισμούς των χώρων και τη μάσκα σε συνωστισμένους χώρους όπου δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις και το πλύσιμο των χεριών. Μάλιστα. Δεν είναι πολλά πράγματα αυτά, αλλά θα πρέπει να μας γίνουν βίωμα. Μέτρα ατομικής προστασίας εννοείται γενικότερα. Ακριβώς, ναι. 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 Εντάξει, τώρα με τα κλιματιστικά, επειδή υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση, κυρία Κολλιού, είναι ένα το κλιματιστικό που είναι σε μεγάλους χώρους, όπως οι επιχειρήσεις, τα γραφεία κτλ. Οι χώρους τους οποίους επισκέπτεται το κοινό ευρύτερα και στη δημόσια υπηρεσία. Και άλλο αυτά που έχουμε στο σπίτι, σωστά? Ακριβώς. Απόλυτα θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτά που έχουμε στο σπίτι, αφού αφορούν άτομα τα οποία ούτως ή άλλως συγχρονίζονται. Και εφόσον δεν υπήρξε ιός σε κάποιον από τα άτομα στο σπίτι και δεν υπάρχει τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να χωνούμαστε για τα κλιματιστικά μας. Mm-hmm. Καθαρίζουμε απλώς τα φίλτρα και τα βάζουμε να δουλεύουν. Δεν πειράζει να ανακυκλώνουν τον αέρα δηλαδή μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ο χώρος της εργασίας, εκεί που υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι μαζί, mm-hmm, και δεν είναι και ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Δηλαδή εκεί που είναι κοινοί χώροι για πολλούς ανθρώπους, εκεί θα πρέπει να δοθεί τεράστια σημασία στα κλιματιστικά να πληρούν τις προϋποθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί όταν λέμε την εναλλαγή του αέρα, αυτό μπορεί να γίνεται και στο κλιματιστικό, έτσι, κυρία Κολλιού? Εναλλαγή, εκείνο το οποίο λέμε, δεν μιλήσαμε για εναλλαγή, είπαμε να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο νοπός αέρας απ' έξω. Ναι. Να ανανεώνεται ο αέρας με αυτόν τον τρόπο, έχετε δίκιο, είναι εναλλαγή ουσιαστικά του αέρα που γίνεται, mm-hmm, αλλά είναι η ουσία είναι ότι φέρνει νοπόν αέρα απ' έξω, δεν ανακυκλώνει τον αέρα μέσα στο Την ώρα που λειτουργεί το κλιματιστικό κανονικά, να έχουμε ανοιχτό χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε και ανοιχτά παράθυρα, mm-hmm, αλλά σημασία να έχει τεχνικά το κλιματιστικό να φέρνει απ' έξω καθαρόν αέρα όταν, ναι, οι χώροι είναι κοινόχρηστοι. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή η δεύτερη φάση θα φέρει πάνω από 30.000 εργαζόμενους πίσω σε δραστηριότητα, και οι επαφές και οι μετακινήσεις θα γίνονται κανονικά, πέραν των προληπτικών μέτρων ατομικής προστασίας που έχετε αναφέρει και εσείς. Πού άλλου πρέπει να υπάρχει προσοχή, κυρία Κολλιού? Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός που επιστρέφει πίσω στις δουλειές του. Ακριβώς. Πρέπει, έχουν δοθεί οδηγίες για κάθε συγκεκριμένο χώρο που θα επανέλθει, είτε είναι κομμωτήριο, είτε Ινστιτούτων Αισθητικής, είτε είναι ξέρω, οτιδήποτε. Έχουν δοθεί οδηγίες για πάρα πολλούς χώρους οι οποίοι θα επανέλθουν στην λειτουργία. Επομένως, θα πρέπει οι επαγγελματίες να τηρούν τα μέτρα.
σαν κόρεν οφθαλμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και θυμίζω ότι το Υπουργείο θα ανακοινώνει σε ποιους χώρους εντοπίστηκαν μολυσμένοι λειτουργοί, ούτως ώστε να οι εργοδότες να έχουν έναν κίνητρο περισσότερο να διατηρούν τους χώρους τους ασφαλείς για το κοινό. Μάλιστα. Για πέστε μου και κάτι άλλο τώρα που γίνεται μια συζήτηση για τους χώρους δεξιώσεων, κυρία Κολλιού, για τους γάμους, τις βαφτίσεις που θα αρχίσουν σιγά σιγά τώρα με την χαλάρωση των μέτρων και την προσοχή που θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερα. Πώς μπορεί να διεξάγονται αυτές οι διοργανώσεις? Είναι δύσκολο. Άμα έχουμε πολύ κόσμο να πηγαίνει σε ένα χώρο, θα πρέπει να λαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα. Δεν είμαι σίγουρη αν θα ανοίξει σε αυτή τη φάση οι μεγάλες οργανώσεις ή αν θα είναι στην τρίτη φάση. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε αυτή τη φάση. Θα δούμε τι θα μας ανακοινώσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Εσείς τι συστήνετε? Τι συστήνετε? Κοιτάξτε, μια εκδήλωση η οποία έχει πολλούς ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Δηλαδή θέλει αποστάσεις μεταξύ των παρισταμένων οπωσδήποτε. Δεν μπορεί ούτε τις αποστάσεις να διακινδυνεύσουμε, ούτε και τον καλό αερισμό του χώρου. Αν έχουμε πάρα πολύ πληθυσμό μέσα σε έναν χώρο που δεν μπορεί να τον δεχτεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα τον οποίο αναπνέουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι τελευταίο για τα σχολεία γενικότερα και με την επιστροφή των μαθητών μεθαύριο. Βλέπετε ότι, εντάξει, πέραν από τα 4 κρούσματα στο σύνολο, 2 ήταν οι μαθητές, υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς, κυρία Κολλιού? Θα πρέπει ουσιαστικά οι γονείς να θερμομετρούν τα παιδιά τους πριν να πάνε σχολείο. Και αν τα δουν ότι έχουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, δεν θα πρέπει να τα αφήσουν να πάνε στο σχολείο. Αυτό είναι μια δουλειά που θα πρέπει να γίνεται από το σπίτι. Και φυσικά οι εκπαιδευτικοί, εκείνο το οποίο θα πρέπει να τηρήσουν είναι τα μέτρα τα οποία τους δόθησαν, θα πρέπει να είναι οργανωμένοι και να τα τηρούν ορθά. Πιστεύω ότι τα σχολεία θα μπορέσουν να τα φέρουν σε πέρα στα μέτρα αυτά. Είναι ένας πειθαρχημένος πληθυσμός οι εκπαιδευτικοί που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να φέρουν πειθαρχία και στα παιδιά τα οποία θα επιβλέπουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κολλιού.